Σας έλεπα νωρίτερα και νομίζω το μπορούμε να το προσθέσουμε. Ακούγατε για το ψήφισμα του ΟΗΕ και κουνούσατε το κεφάλι σας. Μα κοιτάξτε. Και αποδοκιμαστικά εννοείται. Απολύτως αποδοκιμαστικά. Έχουμε ένα αντίστοιχο ψήφισμα με αυτό τώρα για τις καταστατικές αρχές του ΟΗΕ για την Κύπρο, το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ μέχρι σήμερα. Μισός αιώνας είναι. Ήμουνα 9, στον δρόμο ήμουνα. Όπως και οι υπόλοιποι συμφοιτητές μου εκείνα τα χρόνια. Φύγαν τα στρατεύματα από την Κύπρο, για να μην τρελαθώ. Καθόλου. Από την ίδια χώρα από την οποία τώρα λέμε ότι απειλούμαστε. Από την οποία χώρα η οποία διεκδικεί τα μερίδια της στο Αιγαίο, τα οποία έχουν προφανέστατα πλέον αποδεδειγμένα μετά την αξιοποίηση της Αλεξανδρούπολης, μετά τη μετατροπή της χώρας σε μια πέρα την ατοϊκή βάση και την ανταλλακτική αυτή διαδικασία για τους ενεργειακούς δρόμους που θα περνάνε από την Ελλάδα, που θα γίνει ένα αποθηκευτικό διαμετακομιστικό κομμάτι των ενεργειακών δρόμων, είναι προφανές ότι το μοίρασμα του Αιγαίου σε ό,τι αφορά και της Μεσογείου θα γίνει με τους όρους των ισχυρών. Δηλαδή οι Αμερικάνοι, τα συμφέροντα, η Μόμπιλ, η Έξον, η τούτο, εκείνο, το άλλο. Πάμε σε αυτό, αφήστε το στην πάντα, για να πάμε στην ουσία του πράγματος. Έχουμε ένα χρόνο πόλεμο. Ναι. Και δεν ρηγά άνθρωπος. Σοβαρά σας το λέω. Υπάρχει ένα πρόβλημα από κάτω και στον τρόπο με τον οποίο όλοι το αντιμετωπίζουν. Με μία ψυχραιμία, γιατί δεν είναι προγραμματισμένος, δεν είναι γιατί ο κόσμος είναι ανέστητος. Του το φυτέψανε στο μυαλό από το 14 το τουλάχιστον. Την ώρα που μιλάμε εμείς εδώ και λέμε ένα χρόνο πόλεμο και μετράμε νεκρούς, έχει γίνει μόλις πριν από λίγες μέρες διάσκεψη ολόκληρη στη Βαρσοβία με επικεφαλής ποιον νομίζετε, την BlackRock. Για το πώς θα βγάλουμε λεφτά από την ανοικοδόμηση που θα αρχίσουμε από τώρα. Το 20, στις απαρχές όλης αυτής της διαδικασίας, ο Ζελένσκι ιδιωτικοποίησε μέχρι και το τελευταίο εκτάριο κρατικής γης. Μιλάτε για μια χώρα η οποία έχει το 5% του παγκόσμιου εδαφογενικός πλούτου. Εδαφοδιατροφικού πλούτου. Το 5% του κόσμου, το καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε. Σιτηρά και λοιπόν. Θα σας πω όχι ένα νούμερο. Πόσο κόσμο μπορεί να θρέψει το ψωμί της Ουκρανίας. 600 εκατομμύρια. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Που λέει η ταινία. Πάρα πολλά τα λεφτά. Αλλά λέτε δεν ρηγά κανείς και δεν κατέληξε. Και μέχρι λεπτό. Μη μου λέτε για. Το κουκουέ βλέπω. Μου λέτε για συμφωνίες. Το οποίο ήταν πάντα στην πρωτοπορία. Από το, δηλαδή από το είμαστε, Βιετνάμ. Εμείς είμαστε Σερβία, στον δρόμο. Προσέξτε. Εγώ μίλησα για μάζες παντού. Τώρα δεν είναι. Δεν υπάρχουν μάζες παντού όπως υπήρχαν πριν από λίγο καιρό. Έχει σκοτωθεί το ειρηνικό κίνημα, το πραγματικά ειρηνικό κίνημα. Όχι ένα ψευδοπασιφίστικο το οποίο το κουνάνε. Δηλαδή όχι αντίσταση μόνο επίπεδου κίτρινων γυλαίκων για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Μιλάμε με πολιτικές θέσεις, με πολιτικές απόψεις και με συνεπ στάση. Μιλάτε για συμφωνίες. Κύριε Συρίγο, αναρωτιέμαι ειλικρινά. Εμένα μου σηκώθηκε η τρίχα όταν άκουγα, διάβαζα στο Σπίγκελ μόλις πριν από λίγες μέρες, δεν ξέρω γερμανικά, μεταφρασμένο το διάβαζα από ακριβέστατη μετάφραση, ότι έλεγε ο ίδιος ο Ζελένσκι ότι η συμφωνία του Μίνσκ ήταν προαποφασισμένο και η ένα και οι δύο να μην εφαρμοστούν ποτέ. Κερδίζαν χρόνο. Για να έρθει κοντύτερα η Ουκρανία στη Δύση σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς, τις επενδύσεις, τα κεφάλαια και χίλια άλλα πράγματα. Proxy war. Καθόμαστε στον 21ο αιώνα και μιλάμε για αρχές του ΟΗΕ και έχουμε ένα πόλεμο όπως είναι στο PlayStation. Η Δύση έχει βάλει την Ουκρανία, η Ανατολή έχει βάλει τη Ρωσία. Δεν το λέω σχηματικά Ανατολή-Δύση, εντάξει, με τους συμμάχους τους, γιατί το 70% των Ινδών, για παράδειγμα, θεωρούν τη Ρωσία φίλη, το 95% των Κινέζων θεωρούν τη Ρωσία φίλη, τα συμφέροντά τους έχουν αρχίσει και φτιάχνονται από εκεί ως αντι-Ευρωπαϊκή Ένωση και αντι-ΝΑΤΟ από τη μία μεριά. Κεφάλαια μετακινούνται, χρήματα διατίθενται. Ο πόλεμος είναι μια επιβεβαίωση αυτός ο πόλεμος. Βάλαν αντιπροσώπους και παλεύουν για λογαριασμό τους. Σε μια εποχή που οι μάζες από κάτω δέχονται ότι θα κυκλοφορήσει δίσκος, και θα με καταλάβουν και οι παλιότεροι και οι νεότεροι που αγαπάνε τη μουσική, από μινάρια των Beatles και από μινάρια των Rolling Stones. Αυτό ως συνένωση καθίσταται εφικτό. Και καθόμαστε και συζητάμε τώρα. Εγώ δεν θα πω στα διπλωματικά. Και δεν θα πω στα διπλωματικά γιατί δεν είμαι διπλωμάτης και δεν μου αρέσει να ανακατεύομαι σε ξένα χωράφια. Θα πω στα εθνικά. Η χώρα τίθεται εν κινδύνο και δίνοντας και παραδίνοντας. Το ένα είναι να δίνει όπλα εξοπλισμό, δεν μιλάω για ανθρωπιστικές βοήθειες, και το άλλο είναι παραδίνοντας. Κοιτάξτε να δείτε. Ούτως ή άλλως ο εθνικός πλούτος διά των μνημονίων, της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του περιορισμού των εθνικών κυριαρχικών μας συμφερόντων εκ των πραγμάτων από την ώρα που είμαστε μέσα σε αυτόν τον οικονομικό σχηματισμό που λέγεται Ευρωζώνη, μαζί με τα μνημόνια δεν έχει μείνει τίποτε που να είναι αυτό που λέμε εθνικός πλούτος. Είναι στα χέρια ιδιωτών.
Τώρα μαζί με τη στρατιωτική ισχύ που είναι φτιαγμένη για να υπερασπίζεται ως τάξη τα συμφέροντά της εδώ, με τέτοιους θηριώδεις οπλισμούς, με την Αλεξανδρούπολη, μην πείτε ότι έγινε τουριστικός προορισμός η Αλεξανδρούπολη. Έχει αναβαθμιστεί όμως γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά. Αναβαθμίστηκε και την Τουρκία αρκετά. Μισό λεπτό. Ο Βόσπορος δεν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Λίγο, λίγο, τόσο θα σας θυμίσω πόσο αναβαθμίστηκε το Ιράκ μετά την πρώτη εισβολή και μετά τη δεύτερη. Πώς αναβαθμίστηκε, τι να σας πω τώρα, το Αφγανιστάν. Δεν μπορεί να συγκριθεί, νομίζω, το Αφγανιστάν. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ εκεί πέρα φτιάξανε προγράμματα Food for Oil και τα πήραν τελικά τα καθάρματα από τη μέση. Σοβαρολογείται. Όπου έχει υπάρξει. Να τα βάλουμε σε μια σειρά γιατί βάλατε πάρα πολλά. Τελειώνω με κάτι πολύ συγκεκριμένο. Γιατί φτάσαμε στο Ιράκ. Η τόνη γύρω. Βεβαίως φτάσαμε. Και θα φτάσουμε και στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Και θα φτάσουμε και στη σεισμόπληκτη περιοχή που ισοδυναμεί σε μέγεθο. Και στο Ιράκ, στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Όλα αυτά υποτοπ. Αντιδρούσει φόντρα. Ακούστε στην ουσία και στην εισβολή δεν αντιδρά τόσο. Όχι, πολύ. Κάνετε λάθος. Είμαστε στον δρόμο συνεχώς. Με τις δυνάμεις που έχουμε ανά πάσα στιγμή. Και προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο. Και ο κόσμος, πιστέψτε με, ακούει ακόμα και όταν δεν βγαίνει στον δρόμο να διαδηλώσει. Γιατί τον έχουν πείσει ότι στην καιρό της πείνας του, άμα πάει το αμερικάνικο στράτευμα και τσακίσει και το τελευταίο φιλέτο που έχει παράγει η περιοχή κρέατος. Και δεν λείπουν τα αυγά και οι κότες από την Αλεξανδρούπολη, δεν το θυμάστε λάθος. Εντάξει, ένα ρεπορτάζ των αδέλφων καλό ήταν. Με συγχωρείτε. Δεν μου λέτε πλούτη σαν η Κρήτη, επειδή ναι. Υπάρχει η βάση στην Κρήτη. Στη Σούδα, στα Χανιά. Στη Σούδα. Έχει συμβάλει στο, στο τοπικό ΑΕΠ. Σοβαρολογείτε. Στο τοπικό ΑΕΠ έχει συμβάλει η βάση. Γιατί τι παίρνει η βάση από εκεί. Όλες τις πρώτες ύλες. Ποιες πρώτες ύλες. Ποιες πρώτες ύλες. Σοβαρά. Είναι κράτος εν κράτη. Το μόνο που εξάγει από εκεί είναι ο φόβος της ύπαρξης μιας βάσης εκεί όπως και απάνω. Εσάς δηλαδή, όταν περνάει το τάγκ για να φύγει ή ξεφορτώνει στρατά, θεωρείτε ότι αυτό είναι επενδυτικό. Φαντάρια, ελάτε να φάτε τυρόπιτα. Και αυτό είναι εθνική πολιτική που σου εξασφαλίζει κάτι. Σας θυμίζω πως έφυγαν. Οι Αμερικάνοι και εγκατέλειψαν τους ανθρώπους τους στο Αφγανιστάν. Και εκεί που συμμετείχαμε, γιατί είμαστε ανατοϊκή δύναμη και δεν φέρναμε αντίρρηση για το Αφγανιστάν, δυσκολευόμαστε να φέρουμε τους μεταφραστές που τους είχαμε εκεί και δουλεύανε 500 χρόνια. Τόση είναι η ισχύ αυτής της χώρας όταν δίνει γη και είδωρ σε αυτούς που εισβάλλουν. Ωραία, και δεν μου λέτε λοιπόν γιατί έγινε ο πόλεμος με προαναγγελία Biden. Ποιος πόλεμος? Στην Ουκρανία. Πότε το προαναγγείλει? Τέσσερις λίγες μέρες. Τρεις-τέσσερις. Δεν θυμάμαι. Ο κύριος Σουλίγος θυμάται. Δεν πρόκειται να μας πει ο κύριος Μπάιντεν. Ποια ήταν η φράση? Μην ανησυχείτε, θα είναι μικρή έκταση η εισβολή. Το θυμάστε? Το κύριο Μπάιντεν αυτό προσωπικά το θυμάμαι, αλλά για να το λέμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν το έβγαλα από το κεφάλι μου. Σας διαβεβαιώ ότι έτσι έγινε. Λοιπόν, ήταν χρονικό προαναγγελθήσεις καταστροφής στην καρδιά της Ευρώπης, η οποία μετακομίζει από τις Βρυξέλλες και όλοι λένε καρδιά της Ευρώπης, την Ουκρανία. Ωραία. Εκεί τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Ανανεώνεται το κεφάλαιο καίγοντας λαούς. Να δούμε λοιπόν αν έχουμε παραδώσει κάτι και τι έχουμε παραδώσει, λοιπόν, κύριε Συρίγο, για τα πάντα να τα βάλουμε. Ένα ευρύτερο σχόλιο. Και πυρομαχικά δεν παράγουμε, κύριε Συρίγο. Μπορεί θα το να διαφωνεί κάποιο ριζικά με την κυρία Κανέλη, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι τις απόψεις της πρέπει να τις ακούς προσεκτικά, διότι σε βάζουν να σκέφτεσαι. Αν μη τι άλλο. Λοιπόν. Αλεξανδρούπολη. Να σας πω τη δική μου άποψη για την Αλεξανδρούπολη. Παραδοσιακά, όταν λέω παραδοσιακά, εδώ και χιλιάδες χρόνια, το κρίσιμο πέρασμα από τη Μαύρη Θάλασσα ήταν τα στενά των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου. Από εκεί ερχόταν όλος ο πλούτος της περιοχής προς τον υπόλοιπο κόσμο. Για πρώτη φορά γεωπολιτικά ανοίγεται μια άλλη οδός. Γιατί? Διότι το πέρασμα είναι στενό. Έχει μπουκώσει κατά το κοινό λεγόμενο. Αυτή τη στιγμή καράβια για να περάσουν από το Βόσπορο προς τη Μαύρη Θάλασσα ήταν άπαλοι. Μπορούν να περιμένουν 5 ή 7 ημέρες, ενώ τα ασφάλιστρα των πλοίων έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Εδώ έχουμε μία εναλλακτική οδό. Δημιουργείται αυτή τη στιγμή μία εναλλακτική οδός, η οποία εάν ολοκληρωθεί. Σαν να ιδιωτικοποιείται δηλαδή το Σουέζ. Αν θυμάστε καλά, το Σουέζ δεν ήταν Αιγυπτιακό. Το Σουέζ ιδιωτικό ήταν εξ αρχής, ανήκει στους Άγγλους και στους Άγγλους και για γαλλική τώρα εταιρεία. Τώρα όμως δεν ανήκει, ανήκει στην Αίγυπτο. Εθνικοποιήθηκε. Εθνικοποιήθηκε. Θέλω να πω ότι είναι Αιγυπτιακό. Γι' αυτό και μετράει η Αίγυπτος, από την οποία θα παίρνουμε σε λίγο και ήλιο και πετρέλαιο και αέριο. Με καλώδιο. Έχουμε λοιπόν ένα λιμάνι ελληνικό και έχουμε γραμμές τρένων οι οποίες μεταφέρουν. Ελληνικό είναι το λιμάνι. Ελληνικό είναι το λιμάνι. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι ελληνικό. Ελληνικό. Δηλαδή με όλη αυτή την δύναμη πυρός εκεί, όλες τις επενδύσεις που θα γίνουν στο λιμάνι παραμένει ελληνικό. Αυτή τη στιγμή το λιμάνι είναι 100% ελληνικό. Ναι. Λοιπόν,
Φτιάχνουμε λοιπόν ένα σιδηρόδρομο, ο οποίος, όχι, υπάρχει ένα σιδηρόδρομο, ο οποίος σε 20 ώρες συνδέει την Αλεξανδρούπολη με την Κωνσταντζά. Συγκρίνεται τις 7 ημέρες που πρέπει να περιμένει κάποιος στο Βόσπορο, δηλαδή σύνολο 10 ημερών, με τις λιγότερο από ένα 24ωρο που χρειάζεται για να φτάσει κάποιος από την Αλεξανδρούπολη στην Κωνσταντζά. Ούτε μία διαφωνία. Σημαίνει όταν όμως... είσαι εφοπλιστής και θες να βγάλεις λεφτά, όταν είσαι έμπορος και θες να βγάλεις λεφτά, εκ των πραγμάτων το να μετακινήσεις τα σύνορα τα δύσκολα από εκεί στην Αλεξανδρούπολη είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν έχει γίνει ποτέ. Εγώ θέλω να μου πείτε εσείς τα εμπορικά σύνορα εννοώ. Τα εμπορικά σύνορα. Μου λέτε μόνο σα είναι σαν να κυρώνει τα στενά στιγμή, και διευκολύνει του πάντε διά τη Αλεξανδρούπολη. Ο πλούτος και η παραγωγή όλη τη δυτική μαύρη θάλασσα μπορεί να περνάει πλέον από την Αλεξανδρούπολη πολύ πιο φθηνά και πολύ πιο γρήγορα. Αυτό συνιστά γεωπολιτική αλλαγή μείζονο. Ερώτημα: ποιο τον παίρνει αυτόν τον πλούτο, κυρία Συρίγο μου. Συγγνώμη. Ποιο τον παίρνει αυτόν τον πλούτο. Εδώ έχουμε μια ριζική. Έχουν πλουτίσει οι Ρουμάνοι. Έχουν πλουτίσει οι Βουλγαροί. Ναι, έχουν πλουτίσει. Αν μου επιτρέπετε, επειδή ακριβώς. Ζουν πολύ καλά πλουτίσει, η Μολδαβία, α πούμε, όλοι εκεί που στην περιοχή που βρέχονται. Θα απαντήσω. Επειδή ακριβώς. Εδώ έχουμε μια ριζική διαφωνία. Η διαφωνία είναι με το ρόλο της ελεύθερης οικονομίας. Όταν λειτουργεί σωστά η ελεύθερη οικονομία, οι εργάτες αγοράζουν αυτοκίνητα. Ναι, και δεν κάνουν επανάσταση. Και μετά, όταν λειτουργεί πολύ καλά η ελεύθερη οικονομία και φτάσει σαν διέξοδα και δεν τη φτάνουν τα κέρδη τη, παίρνει τον εργάτη, τον κάνει στρατιώτη. Τον κάνει proxy war και λέει. Και Βουλγαρία, μέχρι του τέλους. Πιανού τέλους. Των Ουκρανών πολιτών και των Ρώσων πολιτών. Και οι Ρουμάνοι και οι Βουλγαροί και η Μολδαβία, η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν πλούσιοι. Καθόλου. Δεν μεζόταν η ζωή τους ούτε από το νοσοκομείο, ούτε από το φαγητό, ούτε από το σχολείο. Μορφωμένους τους βρήκατε, ταϊσμένους και γερούς και όρθιους τους βρήκατε. Όχι ακριβώς. Για να τους εκμεταλλευτείτε τώρα και να τους κάνετε. Ένα κομματάκι. Όχι. Δεν είχαν ενδεχομένως πολλές πολυτέλειες. Κάτσε να βάλουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν τους βρήκατε ούτε χωρίς σχολείο. Δεν θα κάνουμε εδώ ανάλυση οι δυο μας ιδεολογικοί του καπιταλισμού. Μιλώντας σήμερα για την επέτειο του πολέμου, η αλήθεια είναι ότι είναι προσοδοφόρο για το κεφάλαιο το κομματιπόλεμο. Αναφέρομαι στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί λοιπόν μπορώ να δεν τελειώσω. Είναι τμήμα του πολέμου. Ναι, εγώ σας διακόψω, συγγνώμη, λοιπόν, το πληρώστε. Τμήμα του πολέμου είναι. Η Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή καθίσταται η εναλλακτική οδός των στενών. Αυτό αλλάζει γεωπολιτικά το χάρτη της περιοχής. Πώς θα το κάνουμε. Οπότε σε φέρει στο σημείο να τρως τη μάπα και τον αζωφίτη στη Βουλή όρθιος. Για να γεροκροτάς. Από εκεί και πέρα. Σε σχέση, σε σχέση και με το πώς η ελεύθερη οικονομία βελτιώνει το επίπεδο των κρατών. Σας λέω, έχω δει τη Βουλγαρία πώς ήταν το 88, το 89, το 91, που είχε καταρρεύσει ο κομμουνισμός, μια τραγική κατάσταση. Πηγαίνω τώρα στη Βουλγαρία και... Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι λέτε όταν μιλάτε? Αμέσως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊζώνη. Μισθή Βουλγαρίας και μισθή Ρουμανίας λέτε. Είναι στο χαμηλότερο επίπεδο, διότι αργήσαν οι τελευταίες χώρες που ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τσεχία όμως, η οποία έχει μπει από το 2004, έχει φτάσει να έχει υψηλότερο ΑΕΠ από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η Τσεχία. Πώς το παίρνει το ΑΕΠ, μάτια μου? Το ΑΕΠ μοιράζεται. Ποιος βγάζει λεφτά από αυτή την ιστορία που λέγεται πόλεμος? Κυρία Κανέλη. Δηλαδή, ο Ζελένσκι προέκυψε ένα λαϊκό παιδί που έγινε αρχηγός ή ήταν όργανο ενός ολιγάρχη? Ο Πούτιν είναι κομμουνιστής, μην τρελαθούμε. Το κρίσιμο σημείο. Ένας κεφαλαιοκράτους κερατά είναι κι αυτός. Το κρίσιμο σημείο για μένα είναι το θέμα του εργάτη, ο οποίος μέσα στην ελεύθερη οικονομία αποκτά λεπτά και αποκτά αυτοκίνητο. Και για να υπερασπίσει την ελεύθερη αγορά και τα πλούτη των αφεντικών του, πρέπει να γίνει στρατιώτης και να πηγαίνει να πεθαίνει. Συγγνώμη, και μετά του λένε δίθεν το κάνει για την πατρίδα. Δεν θέλω να πάω σε αυτό το επίπεδο, αλλά να θυμίσω ότι και στη Σοβιετική Ένωση, στο Αφγανιστάν, εκείνοι οι οποίοι πηγαίνανε και πεθαίνανε ήταν οι κομμουνιστές πολίτες της Σοβιετικής Ενώσεως. Ποιος τους έστειλε στο Αφγανιστάν να πάνε να σκοτωθούν? Μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Λίγο καλά, αν θέλετε να μπούμε, θα μπούμε. Μην μπούμε σε αυτή γιατί το Αφγανιστάν είχε και Άγγλους πιο πριν που προσπαθήσαν να το κατακτήσουν και άλλες υπεριαλιστικές δυνάμεις. Ακριβώς. Και μην μου πείτε Σοβιετική... τώρα ότι ήταν η Δημοκρατία, η Βρετανική, η Αμερικάνικη, δεν η Γερμανική, πράγμα... η Ολλανδική απικιοκρατία. Αντιθέτως, διδάσκω στους φοιτητές μου για τις διάφορες απικιοκρατικές και υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Σε αυτές περιλαμβάνω και την επέμβαση των Σοβιετικών το 1979. Προηγηθεί εμπειριαλιστική επέκταση και τάση στην Ουκρανία γενικώς. Εσείς που μέχρι τώρα θαυμάζετε τις ουδετερότητες των βαλτικών κρατών και ειδικά των σκανδιναβικών και της Σουηδίας, τώρα που μπαίνουν όλοι σούμπιτοι στο ΝΑΤΟ εκβιαστικά λόγω συνθήκων και που συζητιέται αυρόχης ποσή, λες και πρόκειται για το πιο απλό πράγμα στον κόσμο, η ενεργοποίηση του πυρηνικού οπλοστασίου. Ποιος έχει να κερδίσει, ο εργάτης θα κερδίσει λοιπόν από τα πυρηνικά οπλοστάσια να και τα όπλα και τις ομπρέλες? Την Ουκρανία. Εγώ βλέπω την Ουκρανία ως επέμβαση ενός, ως εισβολή ενός κράτους σε άλλο κράτος. Αυτό για μένα είναι το μείζον. Από εκεί και πέρα, επειδή ζούμε σε μια περιοχή στην οποία στην ανατολική μας
ζώνη. Υπάρχουν κράτη που έχουν παρόμοιες βλέψεις. Εγώ δεν μπορώ να έχω μια στάση Πόντιου Πιλάτου και να λέω είναι κακό πράγμα ο πόλεμος. Είναι κακό πράγμα ο πόλεμος. Αλλά εδώ έχει μια εισβολή στην Ουκρανία. Στη Συρία γιατί δεν την έχετε? Εισβολή κράτους στη Συρία έχει γίνει. Στη Συρία εσείς που σας αρέσει. Μπήκε ή δεν μπήκε η Τουρκία μέσα? Προφανώς. Υπάρχουν και αμερικανικές δυνάμεις ή όχι? Τα έχουμε καταδικάσει. Δουλεύουν όλα οι Αμερικάνοι τα... και το ΝΑΤΟ για την απόσχηση καταδικάσει... για την απόσχηση κομματιού της Συρίας? Τα έχουμε καταδικάσει όλα αυτά. Τα έχουμε καταδικάσει. Προφανώς η Ελλάδα τα καταδικάσει. Πότε στο Συριακό έχει πάρει... την τουρκική εισβολή. Έχει πάρει η Ελλάδα θέση. Την τουρκική εδώ φάνηκε εισβολή. Φυσιολογικό να γκρεμίσουν το ρώσικο αεροπλάνο γιατί μπήκε στα εδάφη. Και εμείς τρώμε στη μάπα κάθε μέρα στο Αιγαίο άπειρες παραβιάσεις αντίστοιχες με το ρώσικο που γκρέμισαν οι Τούρκοι. Από το ένα θέμα στο άλλο. Δεν παταγόμαστε. Συνδέουμε τα συνδεδεμένα. Την καταδικάσαμε στη Συρία επανειλημμένος. Ποια? Την τουρκική εισβολή στη Συρία την καταδικάσαμε εμείς στον ΟΗΕ επανειλημμένος. Ως Ελλάδα, χώρια. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμετέχουμε εμείς καθόλου. Στην τουρκική εισβολή στη Συρία. Όχι, στη διαδικασία. Όχι μόνο αυτό. Όταν βγήκε ο Ερντογάν, θυμάστε που έβγαινε και έδινε τους χάρτες στον ΟΗΕ και έλεγε θα κάνουμε 15 χιλιόμετρα ζώνη εσείς μέσα. Εσείς θεωρείτε μίζο και πράγμα. Και βγήκαν απέναντι. Να καταδικάσετε φραστικά. Όταν βγαίνει φραστικά και μιλάει, ας πούμε, το Κουκουέ ή κάποια άλλη χώρα φραστικά, την υποτιμάτε? Γιατί εσείς διατείνεστε ότι έχετε καταδικάσει φραστικά όχι, τη Συρία. Εκείνο στα το σοβαρά έχετε καταδικάσει. Εκείνο το οποίο σχολιάζω είναι η στάση Πόντιου Πιλάτου έναντι της ρωσικής εισβολής, έναντι ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Άλιστα. Έχουμε εισβολή κράτους σε άλλο κράτος. Τότε είστε στα διάβαστος. Δεν έχετε διαβάσει την καταδίκη τη δική μας στην εισβολή και στον τρόπο με τον οποίο ο Πούτιν δρά αυτή τη στιγμή. Μαζί με την καταδίκη του πολέμου εν γέννη. Δεν το έχετε... Όχι, όχι, καθόλου. Στην περίπτωση... Το να αναγνωρίσεις τη μοχθηρότητα, την ιδιοτέλεια και την ιμπεριαλιστική υφή σύγκρουσης ενός διαντιπροσώπων εξαθλιωτικού για τους λαούς πολέμου που έχει θύματα και από τη μία μεριά και από την άλλη. Θέλω να κάνω εδώ και ρωσόπουλα που δεν θέλουν να πάνε στο μέτωπο στα σοβαρά μιλάμε. Η ανακοίνωση του Κουκουέ είναι ίδια με τις ανακοινώσεις για υπεριαλιστικές επεμβάσεις Αμερικής. Η υπεριαλιστική επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία θεωρείται ότι λεκτικά αντιμετωπίζεται με τους ίδιους όρους που αντιμετωπίζεται. Απολύτως, εσείς απλώς δεν αντέχετε την ιδέα. Μα εσείς απολύτως δεν αντέχετε την ιδέα ότι είναι ίδια. Μόνο που οι Αμερικάνοι είναι κομμάτι κυρίως αυτής της τωρινής υπεριαλιστικής σύγκρουσης. Με βλέπετε να χαμογελάτε. Έχοντας έναν. Μισό λεπτό να κλείσω τη φράση μου. Έναν υπεριαλιστή από την άλλη μεριά. Είναι δύο υπεριαλιστές που συγκρούονται. Για, okay, για να τα βγάλουν πέρα με την Κίνα. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε με. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, μπορείτε να παραδεχτείτε ένα πράγμα. Θα προκύψουν πάλι δισεκατομμυριούχοι από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δισεκατομμυριούχοι. Όπως έγινε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ας πούμε 20.000 δισεκατομμυριούχοι και 2 εκατομμύρια νεκροί. Συζητήσεις, η παρέμβαση των δύο δεν χρειαζόταν καν. Ήταν ένα εξαιρετικό debate γνώσης και άποψης των όχι, δύο σας. Για ένα debate πρέπει να είμαστε όρθιοι. Λοιπόν, όχι, κάθε όταν είστε καθιστή είναι συζήτηση. Έλα, τώρα μπήκαμε στα μοντελάκια. Συζητάτε αν θα γίνει debate, αν δεν θα γίνει debate. Και debate θεωρούμε κάποιον όρθιο ο οποίος απαντάει. Δεν σα άρεσε το θεσμό με τον οικονομικό και την Τζαπανίδο. Εμένα μου άρεσε. Συζήτηση ήταν. Δεν είναι debate αυτό. Ωραίο ήταν όμω. Είναι Αμερικανιά το debate και προσπαθείτε να την ελληνοποιήσετε. Λοιπόν, αν θέλετε να την ελληνοποιήσετε, χρειάζεστε. Είτε κούλουμα χρειάζεστε, είτε κάποια άλλη γιορτή, ή χρειάζεται κάποια ελληνική νοοτροπία για αυτά. Εγώ θέλω να πω ότι ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και σας ευχαριστούμε θερμά. Και εμείς καλή σας ημέρα και να θυμάστε ο πόλεμος δεν τελειώνει και να εύχεστε όλοι σας και να δουλεύετε για να τελειώσει. Κανένας φαντάζομαι να τον θέλει. Γεια σας. Καλημέρα.